Λοιπόν, όταν οι γονείς αναπαντρεύονται, είναι ένα θέμα που έχουμε ετοιμάσει και θα το συζητήσουμε αφού δούμε λίγο και την ψυχολόγο μας, τι μας λέει γι' αυτό, η Μανουσία Κυπρέου. Πώς προετοιμάζουμε το παιδί, λοιπόν? Πώς? Νομίζω... Είναι έτοιμο ποτέ το παιδί? Να σου πω, πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την ηλικία. Σίγουρα. Και με το πόσο σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μιας οικογένειας ένας νέος άνθρωπος. Και πόσο... Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, και πόσο νέος άνθρωπος είναι αξιόλογος στο νέο ρόλο που θα αναλάβει σαν δεύτερος εισαγωγικά πατέρας. Δεν μ' αρέσει να βάζω ταμπέλες. Με ενδιαφέρουν οι καλές σχέσεις και οι ειλικρινείς και σιγά σιγά να χτίζονται. Όπως χτίζουμε και εμείς τη ζωή μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, με τον περίγυρό μας, με τους φίλους μας, με τον άνθρωπό μας. Σιγά σιγά. Έτσι σιγά σιγά πρέπει να χτίζεται και η σχέση με το παιδί ή με τα παιδιά. Με έναν νέο άνθρωπο. Πιο εύκολα δεν θα το δεχτεί όμως ένα παιδί έναν σύντροφο τον οποίο τον έχει ήδη δεχτεί καλά και τον συμπαθεί πολύ και ασχολείται και με το παιδί εκτός από την γυναίκα. Μα τι θα το πει στο παιδί σου μια μέρα, έχω να σου πω και τη νέα, παντρεύομαι μεθαύριο. Όχι βέβαια, είπαμε να μπει το παιδί σιγά σιγά μέσα σε μια και να γνωρίσει έναν άνθρωπο σιγά σιγά. Όλα σιγά σιγά. Όσο χρόνο παίρνει σε εμά του μεγάλου ανθρώπου να έρθουμε κοντά με κάποιου ανθρώπου, θεωρώ ότι τον ίδιο χρόνο και μπορεί και παραπάνω να χρειάζεται ένα παιδί. Και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια όλων των υπολείπων μελών της οικογένειας. Δηλαδή, του νέου προσώπου, του πατέρα ή της μητέρας, ποιος είναι αυτός που θα παντρευτεί, των παιδιών. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά. Και όχι ξαφνικά, παντρεύομαι. Όχι, σιγά, σιγά. Δεν γίνονται αυτά. Όχι, δεν γίνονται αυτά καθόλου και φαντάζομαι θα μας το πει βέβαια. Να το ζητήσει το παιδί μόνο του. Αφού έχει ζήσει και του αρέσει αυτό που ζει. Ωραίο δεν θα ήταν να συνέβαινε πάντα έτσι αυτό. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο είναι. Πάμε να δούμε τι μας λέει. Ο νέος σύντροφος να δείξει ότι δεν ήρθε να πάρει τη θέση του μπαμπά ή της μαμάς ή να διεκδικήσει τη μαμά με την έννοια να τη στερήσει αυτό πολύ. Κάθε παιδί έχει την ανάγκη να γνωρίζει πως ακόμη και αν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό και αμετακίνητο. Το γεγονός πως η μαμά και ο μπαμπάς θα βρίσκεται πάντα εκεί για εκείνο. Ακριβώς. Όλα να κυλάνε στροδά και όλα να γίνονται σιγά σιγά. Για μένα αυτό είναι μυστικό. Και ξέρουν τα παιδιά, νιώθουν. Βεβαίως και ξέρουν.